Κυρία Ρουβά, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε από την Κέρκυρα. Σας φέραμε στην Αθήνα για να κάνουμε αυτή την κουβέντα για το Half Post. Είναι χαρά και τιμή μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μου. Να είστε και κανένα κόπο, ίσα-ίσα που ήταν μια ευκαιρία να κάνουμε ένα ταξίδι. Για ταξίδι εν μέσω πανδημίας και κορονοϊού. Σωστά, έχουμε σωστά. Κάνει όλοι τα τεστ μας. Είμαστε μια χαρά μέχρι τώρα, να το πούμε και αυτό. Στο χώρο του real estate, διότι εσείς εκπροσωπείτε την In Greece έκθεση, που είναι η πρώτη διαδικτυακή έκθεση σχετικά με το real estate στη χώρα μας. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μια γυναίκα είναι μπροστά σε αυτή την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μας, τι είναι το In Greece. Το In Greece είναι μια online έκθεση, όπως πολύ σωστά είπατε. Την προηγούμενη χρονιά άλλαξαν όλα τα πράγματα. Όλες οι εκθέσεις ματαιώθηκαν σε όλο τον κόσμο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και έτσι έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε πλέον το προϊόν μας και στο real estate βέβαια που είναι τα ακίνητα. Ξεκίνησε η ιδέα αυτή στη Ρωσία από τη MIPIF, μια πολύ γνωστή εταιρεία που διοργάνωνε εκθέσεις ούτως ή άλλως. Το ξεκίνησε και εκείνη δειλά, μην ξέροντας τι θα γίνει, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από τον κόσμο. Στη Ρωσία που έγινε είχε εκθέτες από όλο τον κόσμο, όπου και εμείς σαν γραφείο εκθέσαμε τα δικά μας ακίνητα. Στη συνέχεια, επειδή αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, αποφάσισα να μας κάνουν την πρόταση να συνεργαστούμε για αυτή τη διαδικτυακή έκθεση στην Ελλάδα, όπου όλοι οι Έλληνες real estate μεσίτες, επαγγελματίες, έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα ακίνητά τους 19 με 25 Απριλίου, 7 μέρες θα είναι. Πάνω από 20.000 έτοιμοι αγοραστές από τη Ρωσία και όχι μόνο, ρωσόφωνοι που κατοικούν σε όλο τον κόσμο. Οι Ρώσοι γιατί ενδιαφέρονται κυρίως, δηλαδή ο καλός ο πελάτης, ο Ρώσος, τι θέλει να αγοράσει στην Ελλάδα? Θέλει παραλιακό σπίτι στη Χαλκιδική, θέλει στην Πελοπόννησο, θέλει στο κέντρο της Αθήνας διαμέρισμα, τι τον ενδιαφέρει? Στην αρχή όλοι οι Ρώσοι ζητάγανε θάλασσα, να πατάνε θάλασσα. Φαντάζομαι, δηλαδή όσο πιο κοντά γινόταν, αν ήταν δυνατόν μέσα στη θάλασσα, αυτό ήταν το ζητούμενο. Όμως τα πράγματα έχουν λίγο αλλάξει, διότι πλέον ο κόσμος επικεντρώνεται στην Golden Visa. Το χρυσό διαβατήριο στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, και μέσω από την Ελλάδα περνάνε στην Ευρώπη. Οπότε αγοράζοντας ένα ακίνητο στην Ελλάδα αξίας 250.000 και πάνω, αποκτούν αυτό το χρυσό διαβατήριο, την Golden Visa, όπου μπορούν να αγοράσουν ένα ακίνητο το οποίο θα μπορούν να το αξιοποιήσουν είτε νοικιάζοντάς το, ή ήδη κάνοντας διακοπές, ή ερχόμενοι εδώ μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους στην Ευρώπη. Οπότε για αυτούς είναι μια πρόκληση αυτή η δυνατότητα. Έχουμε δει και πολλούς Κινέζους να το κάνουν αυτό, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Σωστά. Γι' αυτό πλέον προορισμός δεν είναι μόνο τα νησιά ή όπου υπάρχει θάλασσα. Προορισμός εννοώ για να αγοράσουν ένα ακίνητο είναι όλη η Ελλάδα. Κυρίως τι αγοράζουν? Αγοράζουν διαμερίσματα ή στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ή σε εμάς αγοράζουν μονοκατοικίες, δηλαδή στην νησιωτική χώρα αγοράζουν μονοκατοικίες. Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα από το κράτος για να μην αγοράζουν μόνο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά να τονώσουν αυτό την περιφέρεια? Αυτό το συζητάνε, αλλά ακόμα δεν έχει καταλήξει. Έχουν συζητήσει. Θα το θέλατε αυτό εσείς, ως Κέρκυρα? Θα το θέλαμε, γιατί έτσι θα γίνει γνωστή όλη η Ελλάδα, όχι μόνο η Κέρκυρα. Γιατί η Κέρκυρα είναι και ένας τουριστικός προορισμός, είναι και γνωστός, υπάρχουν και πτήσεις κατευθείαν από τη Ρωσία, αλλά θεωρώ ότι και μέλημά μας είναι αυτή τη στιγμή να γίνει γνωστή η Ελλάδα σε κάθε τη σημείο. Ώστε κάθε σημείο της Ελλάδας, οπουδήποτε και να υπάρχει ένα κίνητο, να μπορούμε να το προσφέρουμε, γιατί θα έχει σκοπό του να πάρει την Golden Visa, αλλά και να εξυπηρετηθεί ο ίδιος.
ότι το In Greece, η διαδικτυακή σας έκθεση, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σωστά. Πείτε μας τώρα, πώς θα έρθει αυτό το καλοκαίρι, θα έχει έρθει τουρισμός, πώς το βλέπετε, πώς θα πάμε τουριστικά, γιατί ασχολείστε με τα κίνητα όλα αυτά, είναι αλληλένδετα. Με τον τουρισμό, πολύ σωστά. Διότι όταν θα έρθει ο τουρισμός, θα ανοίξουν οι πτήσεις. Και όταν θα ανοίξουν οι πτήσεις, θα έρθει ο κόσμος και κάθε σκοπό. Οπότε και θα έρθει για να απολαύσει, ας πούμε, κάποιες μέρες διακοπών, αλλά και θα έρθει να αγοράσει πιο εύκολα. Δηλαδή θα έρθει, θα έχει πρόσβαση πιο εύκολα και στην Ελλάδα. Γιατί να μην έρθει να κάνει και διακοπές και να δει και κάτι να το αγοράσει. Γιατί και να μην συνδυαστούν και το τερπνών μετά του ωφελήμου. Και πολλές φορές το κάνουν συνδυαστικά. Έρχονται με σκοπό να αγοράσουν, αλλά ταυτόχρονα να συνδυάζουν και διακοπές. Να επιστρέψουμε στη διαδικτυακή έκθεση στο In Greece, που είναι και η πρώτη φορά που γίνεται. Εσείς ιδανικά πόσους θα έχετε φέτος που θα παρακολουθήσουν, μιας και την προετοιμάσετε την έκθεση, πόσους πελάτες, πελάτες. Υπολογίζεται πάνω από 20.000 επισκέπτες σε, αυτό σε αυτές τις 7 μέρες. Το μαγικό είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται ο άλλος να ταξιδέψει. Και το μαγικό επίσης είναι για τους Έλληνες εκθέτες και τους μεσίτες, τους Έλληνες επαγγελματίες, ότι δεν χρειάζεται να ξοδευτούν, που είναι μεγάλα τα ποσά για να ταξιδέψει κανείς στο εξωτερικό για να λάβει μέρος σε μια έκθεση, όπου το κόστος της μετακίνησης είναι μεγάλο, η αξία του περιπτέρου κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Να το στήσεις όλο. Το στήσεις το περίπτερο και 7 μέρες ή 3 ή 4 όσες διαρκεί συνήθως μία μέρα να είσαι εκεί από το πρωί ως το βράδυ, να πλασάρεις τη χώρα σου, το προϊόν σου, ενώ τώρα γίνεται πάρα πολύ στοχευμένο μέσα από το διαδίκτυο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δουλεύουν άνθρωποι στο μάρκετινγκ στοχευμένα σε όλο τον κόσμο και προσκαλούν όλους τους Ρώσους, Ρωσόφωνους να έρθουν και να δουν τα ελληνικά ακίνητα μέσα από μια online έκθεση. Μέσα από το γραφείο του, από το σπίτι του, να μπορεί κάποιος, ο καθένας μάλλον από εμάς, να πουλήσει ένα ακίνητο. Σε μια εποχή που ξέρετε ότι τα πράγματα πάνε πολύ αργά και πολύ δύσκολα, διότι οι συγκοινωνίες είναι δύσκολα, δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, υπάρχει μια φοβία στην ελληνική αγορά το τι θα γίνει αύριο. Και εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολύ μεγάλο το κίνητρο που δίνεται στους Ρώσους και όχι μόνο στους Ρώσους, στους εκτός Ευρώπης. Έχουμε δει Κινέζους, τα λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, ναι, να έρθουν να πάρουν ένα ακίνητο και να αποκτήσουν από 250.000 ευρώ και πάνω, και γιατί όχι και 500.000 και ένα εκατομμύριο. Συνήθως υπάρχουν πελάτες Ρώσοι, φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αγοράζουν πολύ μεγάλης αξίας ακίνητα. Πείτε μας, ο καλύτερος σας πελάτης τι αγόρασε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο καλύτερος πελάτης μας ζητάει νησί. Θέλει νησί. Και πόσο θα μπορούσε να δώσει για ένα νησί, δηλαδή. Το budget μπορεί να είναι από 10 εκατομμύρια και ίσως και παραπάνω για να αποκτήσει αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει μια σύνθετη τουριστική μονάδα. Ο σκοπός του είναι να χτίσει βίλες. Τώρα με ποιο τρόπο θα το δούμε, γιατί πώς θα βοηθήσει η ανάπτυξη του συγκεκριμένου νησιού. Έρχονται για 250.000, αλλά συνήθως επειδή είναι Ρώσοι και έχουν μάθει σε μεγαλύτερα πράγματα, πιο λαμπερά, πιο μεγάλα. Το ακίνητο των 250.000 δεν τους καλύπτει και καταλήγουν να παίρνουν ακίνητα 500.000 και πάνω, 1 εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Οπότε το κίνητρο είναι η Golden Visa, αλλά το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ και να είναι πράγματι ένας δυνατός μοχλός στην οικονομία. Ναι, τώρα που δεν κινούνται πολλά πράγματα, ας κινηθεί αυτό. Ξέρετε ότι το real estate είναι ένας πυλώνας της οικονομίας, από τους πιο ισχυρούς, οπότε αυτόν προσπαθούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο με διάφορους τρόπους. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εσείς στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.